Γεια σου Βασίλη. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνεις, καλά είσαι. Ο κύριος Παναγιώτης, δεν θυμάσαι. Άμα δεν με θυμάσαι, άστα να πάνε. Κερακή έχουμε πει. Α, έχουμε πει κερακή. Άκου τώρα. Τι έγινε τώρα, θα πιούμε και άλλη ρακή. Βέβαια, αφού βρήκαμε τα μανιτάρια, πιούμε και άλλη ρακή. Θα σου πω, είναι ένα 250. Εντάξει, εγώ έκανα λίγη βόλτα. Έκανες βόλτα ώρας. Όχι, ούτε μια ώρα. Ούτε μια ώρα. Πριν έρθετε εσείς, 5 λεπτά είχα έρθει. Τι μανιτάρια είναι αυτά. Αυτά είναι αρτικίτες. Αρτικίτες ή αλλιώς κουμαρίτες. Όχι, τι? Δεν έχουν καμία σχέση με τις κουμαρίτες. Όχι. Όχι, αυτή είναι ανώτερη. Αυτή είναι ανώτερη. Ανώτερη. Τηγάνι μόνο. Όπως εσείς κάνεις. Και με μακαρονάδα γίνονται και... Και γιουβέτσι γίνονται. Ό,τι θέλεις γίνονται. Oh, ό,τι θέλεις. Ψωμί που έχουν, ε. Άντε ρε. Τι είναι αυτό ρε εσύ. Άρε. Αλήθεια τώρα. Βγάζω πέτρο. Τρώγεται αυτό. Α, τρώγεται. Ο καλύτερος ομανίτης είναι αυτός, ρε. Πώς το λες. Αρτικίτης. Αρτικίτης. Σιγά σιγά μην τον εσπάσεις. Τι γάνει. Θα το ψήσουμε μετά. Ναι, βέβαια. Είσαι πολύ τυχερός. Το ξέρω ότι είμαι τυχερός. Αφού ζω στην Κρήτη, δεν είμαι τυχερός. Ε? Και εδώ είσαι τυχερός. Είδες και χιόνια βρήκες, τα πάντα βρήκες. Περίμενε. Σφάξτον. Σφάξτον να το σφάξουμε μετά. Λοιπόν, να σου το δώσω το κόψεις. Όχι, κόψω εσύ. Λοιπόν, περίμενε. Πώς τι παίρνεις. Αρτικίτης, ε! Πολύ μεγάλο είναι, εγώ δεν έχω ξαναδεί τόσο μεγάλο μανιτάρι, Παναγία μου. Ε? Κάτσε να το πλήσω γιατί θα μας κόψει. Ωραία, φίλε. Πάπα, ψωμί που έχει. Αυτό είναι πάνω από 2 κιλά. 2 κιλά. 2 κιλά μανιτάρι. Αυτό κι αν θα πάει μαγειρεύοντας. Θα περιποιηθούμε. Αλήθεια, δεν έχω ξαναδεί τόσο μεγάλο μανιτάρι. Μια φορά συνάντησα στον Όλυμπο, αλλά τα πορτσίνη που λέμε τα βασιλομανίτερα, το οποίο ήταν τόσο μεγάλο, αλλά δεν είναι τέτοιο. Έτσι. Δεν έχω λόγια. Πάμε. Νόστιμο, γρήγορο, εύκολο και ταπεινό φαγητό μπορεί να κάνει μόνο μια νοικοκυρά. Και μια νοικοκυρά σαν την κυρία Ελένη, που έχουμε την τιμή να παρακολουθεί για την εκπομπή. Καλά. Καλώς ορίσατε στο χωριό μας. Τι όμορφο χωριό. Και να είστε καλά. Τι ωραίοι άνθρωποι φιλόξενοι. Συνήθως όλα τα χωριά είναι έτσι. Έκαψε αυτό. Δεν πειράζει. Και επειδή έκαψε τώρα, αυτό. Τώρα θα ψήσουμε ένα παραδοσιακό φαγητό. Παραδοσιακότατο φαγητό. Παραδοσιακότατο. Βάλε και εσύ το λάδι όπως πρέπει. Αλανιάρι, κόκορα από το κοτέτσι. Τέρμα λανιάρις. Ναι, από το κοτέτσι μου. Ναι. Δηλαδή περνούσαν καλά οι κότες. Αμέ. Τέλεια. Στον φέρνω. Τώρα θα δείτε τα πάθη ο Λανιάρης. Βάζουμε το κρέας, το λάδι, το βραζμένο. Το καυτό λάδι. Το καυτό. Όλο. Όλο. Πάει όλο. Όλο. Παγιάλιο. Όλο. Τέλεια. Αλάτι τώρα. Ανοίξει το αλάτι. Βάλε. Τον γιαχνίζεις, τον αχνίζεις. Δεν τον είναι χρώμα. Το σοτάρο. Το σοτάρι να πάρει χρώμα. Αν δεν πάρει πολύ καλό χρώμα, το ξανασοτάρι. Ναι. Το σοτάρο λίγο. Να πάρει λίγο χρώμα. Αυτό βέβαια ο Αλανιάρης ο κόκορας θέλει περισσότερη ώρα να πιεθεί από τα συνηθισμένα κοτόπουλα ο Αλανιάρης που αγοράζαμε από την κρεατάγορα. Ναι. Εγώ αυτό το φαγητό τώρα το δικό σου, ναι. Το οποίο είναι το ύφαγε της αυγής, είναι εύκολο, είναι γρήγορο, δεν είναι γιατί θέλει ο Αλανιάρης την ώρα του. Είναι τόσο ταπεινό, γιατί είναι τόσο ταπεινό. Γιατί έχει μόνο αλάτι. Ναι, όχι πολλά, όχι καρδιά. Ούτε μπαχάρια. Τίποτα. Κρεμμύρι και πατάτα. Ναι. Και αλάτι. Μήπως πεινάνε εδώ πίσω και αρχίζουν και μιλάνε. Δεν ξέρω. Να το κάνουμε γρήγορα. Δεν ξέρω. Λοιπόν, και κάνεις τώρα το σοτάρισμα. Μετά ρίχνεις τα κρεμμύδια χοντροκομμένα να υπολογίσεις. Όχι τώρα θα κόψω ένα κρεμμυδάκι μικρό.
Είναι τύπου στιφάδο με πατάτα στα λευκό, χωρίς ντομάτα. Ναι, ναι, να το πω, ακριβώς. Να το πω και έτσι. Τώρα θα ψιλοκόψω ένα μικρό κρεμμυδάκι να δώσει άρωμα στο κρέας και να καραμελώσει μετά η σάλτσα περισσότερο. Σκόρδο δεν βάζεις, ε? Όχι, 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 όχι. Τίποτα, τίποτα. Όχι πολλά υλικά. Το σηκώ. Φαγικό. Εγώ θα δοκιμάσω στο τέλος και θα σου πω. Αν είναι φτωχικό και στην γεύση, που δεν θα είναι. Καθόλου δεν θα είναι. Το φωτάρω με ακόμα λίγο. Αυτή και μοσκοβολάει κιόλας, δεν έχετε τη μυρωδιά. Λοιπόν, ανακάτευε, ανακάτευε, ναι, να πάρει χρώμα, ναι, ναι, και επιστρέφουμε. Ναι, ναι. Επιστρέφουμε όταν πρέπει. Το παρασκήνιο. Άλλο ένα χαρακτηριστικό του πανέμορφου χωριού είναι τα καφενεία, που είναι διάσπαρτα, έτσι ώστε να μπορούν δίπλα από τα σπίτια να πεταχτούν, ε? 9 στον αριθμό. 9 καφενεία, μεγάλα στον αριθμό για κανένα άλλο λόγο, αλλά γιατί έχουμε πολλούς επισκέπτες και θέλουμε να τους εκφιλοξενούμε όσο δυνατόν καλύτερα. Ναι. Τα έχουμε λοιπόν διακτηνωμένα και διάσπαρτα. Από το τέρμα παραδοσιακό μέχρι το πιο μοντέρνο. Είναι πιο μοντέρνο το βλέπω αυτό, ε? Οπα! Τι τρώμε, φάβα? Όχι, φάβα είναι. Κουκοφάβα? Φάβα. Ή φάβα λαθούρι? Κουκόφάβα. Κουκόφάβα? Ναι. Αλλά αυτό λέμε τώρα. Κρασάκι κόκκινο, αλατάκι χοντρό και τέρμα. Και χαρτάκι. Τι παίζεις εκεί? Μόνο σου? Πασέντζα. Για βάλε μας τα χέρια. Πασέντζα. Κέρας έτσι, κέρας έτσι. Είναι ωραίο, πολύ ωραίο. Έβαλες νεράκι, ε? Έβαλα νερό. Έκανα τη βόλτα μου. Και κάνατε τη βολτίτσα σας στο χωριό, είδατε το χωριό, σας άρεσε? Συνεχίζουμε να το βλέπουμε. Και το βράζω τώρα πάνω από μισή ώρα να ψηθεί. Έχει μισή ώρα. Ναι, έχει μισή ώρα. Αλάτι, τώρα... Αλάτι δοκίμασες? Έχω βάλει στην αρχή, στο τέλος θα δοκιμάσω. Ναι, γιατί τώρα θα πέσουν και τα κρεμμύδια και πατάτες. Τώρα θα βάλω τα κρεμμύδια. Και θα γλυκύνει κι άλλο. Τις πατάτες, θα βάλω τις πατάτες. Οι πατάτες είναι από το κήπο του, το περβόλι του συζύγου μου και είναι... Αφρός. Βιολογικότατες. Ναι, φαίνονται. Και βάνω και τα κρεμμύδια. Ούτε νερό τώρα θα κατεβάσω λίγο, αυτά. Λίγο, λίγο, λίγο νερό. Πάλι. Λίγο νερό θα βάλω. Εγώ επειδή το είδα, δεν ξέρω, δεν το έχω ξανακάνει, έτσι μαγειρικά σου το λέω. Ναι. Λέω, θα τα αφήσουμε κάτι εδώ, μην τα κατεβάσεις. Ναι, 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 αμέ. Τι λες? Θα βάλω και λίγο νερό, βάλε, να αφήσουμε να βράζει. Οκ. Okay. Προσπάθεις να το βάλεις και αυτό. Και το αφήνουμε και βράζει. Σκεπάζω. Το σκεπάζουμε και το αφήνουμε. Και στην καλή του τύχη να γίνει. Άλλη μισή ώρα. Θέλει, θέλει. Έχει να ψηθούν οι πατάτες, τα κρεμμύδια. Έχει ήδη μισή, οπότε πάμε, ναι, άλλη μισή ωρίτσα. Ναι, οπωσδήποτε. Δοκιμάζουμε μετά από μισή ώρα, άρα το ξεχνάμε για την επόμενη μισή ώρα. Εντάξει, έγινε. Γεια σου. Γεια σας. Πάτες αμάν αμάν, με λαμπιάνο παλιό, με λαμπιάνο παλιό κρασί. Πάτες αμάν αμάν, με λαμπιάνο παλιό. Η αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Μελάμπων, όπου εδώ γίνονται όλα τα δρόμενα, όλοι χωρί και οτιδήποτε έχει να κάνει με τις ομορφιές του χωριού. Φυσικά μπορείτε να μπείτε και στο melambes.gr για να μάθετε οτιδήποτε έχει σχέση με το χωριό. Με λαμπιάνο παλιό κρασί θα πιω να τραγουδήσω. Επειδή ο Κόκορας είμαι σίγουρος ότι θα βγάλει μια ωραία σαλτσούλα. Βέβαια τώρα πατάτα με ρύζι δεν πηγαίνει. Εμείς θα το κάνουμε. Θα το κάνουμε να πηγαίνει. Θα το κάνουμε να πηγαίνει. Όλα γιατί... τα ωραία πηγαίνουν μαζί. Αυτό εδώ το έχεις δοκιμάσει? Όχι, όχι. Μάνιταρο πίλαφο με λαχανικά. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Πρέπει να είναι πολύ νόστιμο. Θα το δεις σε λίγο. Αυτό έχει μέσα αποξηραμένα μανιτάρια, τα αποξηραμένα λαχανικά, αφυδατωμένα ουσιαστικά, και το μόνο που θα κάνουμε εμείς, μιας και βρήκα και τον αρτικίτη πάνω, θα ρίξουμε έλαιο εδώ και θα προσθέσω και το μανιτάρι και θα όποιο. Κόψω και το μανιτάρι έτσι σε μπουκίτσες, θα το σοτάρω λίγο, μετά θα σοτάρουμε και το ρύζι, αν θέλουμε το σβήνουμε και με λίγο κρασί. Το έχουμε στο 9 εδώ, τα αφήνουμε λίγο, το νοστιμίζουμε με αλάτι, αν και το συγκεκριμένο είναι ουσιαστικά ένα έτοιμο γεύμα, ίσως να μην θέλει και αλάτι, και με δύο κινήσεις, μία, για την ακρίβεια τρεις, κοίταξε πόσο εύκολα ανοίγει,
Και βάζεις το σοφές μέσα, ε, δεν χρειάζεται να βάλεις το ολόκληρο. Αφήνουμε λίγο να σταριστεί. Καλό είναι να μην τα ανακατεύουμε τα μανιτάρια συνέχεια, το ξέρεις αυτό. Τώρα τα φαγητά. Ναι, μην κάνουμε συνέχεια και βγάζουμε την υγρασία τους, να φάει λίγο χρώμα να τηγανιστεί και μετά να τα ανακατέψουμε. Τώρα δείτε το κρασί. Κρασί. Να έχεις αφιστεί. Το ακούς πως ωραία μυρίζει. Πολύ, πολύ. Mm? Το κρασί του έδωσε άρωμα. Και το κρασί και όλα αυτές οι νοστιμίες που έχει μέσα. Ρίχνουμε το νερό. Ή το ζωμό κότας ή λαχανικών. Ανακατεύουμε και από τα τυχώματα. Να μην μείνει κανένας κόκκος και μείνει άβραστος. Και σπάσουμε για ένα δοντάκι. Το αφήνουμε να κάτσει. Και τραβάμε από εδώ την κουτάλα μέχρι το κέντρο. Το βλέπεις που έχουμε φαίνεται εδώ, το ρύζι. Ναι. Λοιπόν, αυτό έχει πέσει λίγο παραπάνω νερό. Δεν πειράζει τώρα, θα γίνει, δεν θα γίνει τόσο σπυρωτό, θα τα αφήσω εγώ λίγο ανοιχτό. Κανονικά πρέπει τραβώντας από εδώ και στο κυβέτσι και πηγαίνοντας μέχρι εδώ την κουτάλα με το που φαίνεται το ρύζι ή το κρυθαράκι, παίρνει μια βράση και το αφήνουμε και σβήνουμε και το αφήνουμε να γίνει. Αυτό όμως θα κάνουμε το διαφορετικό τώρα. Θα πάρει βράση, θα αφήσω εγώ ανοιχτό για να εξατμιστούν οι υδατμοί, γιατί καπακώνοντας την κατσαρόλα θα κρατήσει μέσα στους υδατμούς, οπότε θα μας φασπώσει. Και επειδή λέω πολλά, τα αφήνω να βράσει. Πολύ ωραίο θα γίνει. Και να γίνει ωραίο. Διαφορετικές, νόστιμες, γρήγορες και υγιεινές σαλάτες κάνουμε εδώ και το ξέρετε. Μία από αυτές θα είναι και η επόμενη. Ταμπουλέ με μονόκοκο σιτάρι προϊόν βιολογικής καλλιέργειας. Θα βράσουμε αρκετή ώρα το μονόκοκο, θα κάνουμε μετά ένα ωραίο ταμπουλέ αρωματικό και διαφορά θα είναι με ψητό μανούρι. Και πάμε.
Ωραίο, παραδοσιακό. Καλησπέρα, παιδιά. Τι γίνεται, καλώ σα είδαμε, ναι. Τι έχουμε εδώ, μόνο σόμπα, δεν έχει μέσα ξύλα. Κάποια πατάτα. Ήρθα, κατέφυγε. Α, τι όταν τελείω ψυγείο είναι αυτό. Παλιακό, ε. Παραγιάτσι, εδώ πέρα κάνουμε μια κουμπίδα, παιδιά. Από πότε είναι το ψυγείο εδώ, 70. Μπορεί και πια προς. Ε? Σίγουρα πια προς. Πια προς σίγουρα. Σίγουρα. Καλά. Είναι και πισινάδα μέσα. Πότε είναι το ψυγείο. Πότε φάση. Το ψυγείο εδώ, από πότε. Όλα εδώ. Λευκά όρη είναι. Στα στούδια. Κέρασέ μας. Κέρασέ μας. Πάτε και κύριε Ράσμη. Εγώ κεράκι. Καλά, καλά. Πάντα καλά. Τι κάνετε. Καλά εσείς. Τον εγνωρίζετε. Εγώ ναι. Κάπου έχω ξαναδεί, δεν θυμάμαι τώρα. Κάπου θα με έχετε δει για να βλέπετε την κάμερα. Ναι. Σε καμιά τηλεόραση. Μάλλον. Τηλεόραση σίγουρα. Όχι, γεια μας. Γεια μας. Καλά, παιδιά, παιδιά. Σε υγεία μας. Υγεία, υγεία. Πάγανε σήμερα, εντάξει, και τώρα πίνετε το χωνευτικό, ε. Μπα, επάει το πίνουνε από το πρωί με εκεί. Σιγά, σιγά. Εντάξει, σήμερα είναι και καλά, δεν έχει πολύ κρύο. Θέλει μερέγουλα. Με το χιόνι θέλει λίγο παραπάνω. Μπα, ε? Παραπάνω κάψιμο. Εδώ δεν ισχύει. Πιστεύω ότι κάτι. Εντάξει, μπορεί, με μέτρο. Ναι, μέτρο. Δεν υπάρχουν λόγω θερμοκρασιών. Κάνα χαρτάκι, κάνα τάβλη, κάνα έτσι, κάνα αλλιώ. Τυχεροί είστε κι εσείς. Αλλά περισσότερο τυχερός είμαι εγώ φυσικά, γιατί έχω πίσω μου να απολαύσω όσο θέλω αυτή την υπέροχη θέα με τον Ψιλωρίτη και την όμορφη Κρήτη. Σε λίγο, μάλλον θα το χρειαστώ. Και
μάνα μου, α, την έπιασε η τρέλα. Τι έχεις εκεί μέσα, κουλουπίδι? Όχι. Τι? Φρύζα, κοκκινογούλια τα λέμε εμείς, δεν ξέρω πώς τα λέτε εσείς. Ξέσκουλα. Α, ξέσκουλα λέτε εσείς τα κοκκινογούλια, ναι. Και τι θα κάνεις, παγκαλιαρό? Όχι, εγώ τα κάνω χορτόπιτες. Χορτόπιτες μικρές. Ναι, μικρούλο, ναι. Όχι στο καλτσουνάκια. Ναι, έτσι, έτσι. Να πέψεις και στην Αθήνα μερικά. Ναι. Ευκολόν, Αντώνη, είπαμε να φάμε κι όχι να πέψουμε. Γιατί φτάνει, όχι. Φτάνει όσα κρατούσα όταν πήγα προκαιρού. Τα παιδιά στην Αθήνα τι έτρωνε, σουβλάκια και πίτσες? Έστρωνε, υπάρχουν εκεί χόρτα συλλαϊκές, ό,τι θέλει. Δεν υπάρχουν τέτοια χόρτα, γιαγιά. Τέτοια χόρτα υπάρχουν, μόνο στην Κρήτη. Υπάρχουν, υπάρχουν. Και εκεί και ξέσκουλα και από ό,τι θέλει βρίσκει. Από όλα, από όλα. Από όλα υπάρχουν. Τι κάνει τώρα, πας σπίτι? Ναι, έρχομαι από την εξοχή. Φαίνεται. Μετά από που χωρίσαμε, από εκεί κάτω, πήγα σπίτι, μαζίρεψα, έφαγα, πήγα και στην εξοχή στο περβόλι μου. Και έφερα χόρτα. Και για κότες και για να μαζίρεψω και εγώ αύριο. Full energy, ενέργεια έτσι. Και ξύπνησε κατά τις 5 ώρα το πρωί. Όχι, δεν ξύπνησα πρωί, γιατί δεν έχω δουλειά. Πόσο, 7? Ναι, 7 ναι, όχι πρωί. Εγώ 7, τελευταία φορά που ξύπνησα ήταν σήμερα. Και εσείς, καθένας τη δουλειά του. Αυτό πραγματικά μπορεί να γίνει 250. Πάμε. Καθάρισμα καλό θέλει, με ένα βρεγμένο πανάκι, καθάρισμα. Έλα. Κι όμως εδώ θα έρθω να διαφωνήσω, τα μανιτάρια δεν τα πλένουμε. Πανάκι, βρεγμένο, όμορφα, σιγά σιγά καθάρισμα. Ειδικά αυτό τώρα εδώ που είναι στολίδι και έχει 250 χρήση. Τηγανιτό, ψητό, γιουβέτσι, με μακαρόνια, με χιλοπίτες. Τηγανιτό ή στη σόμπα? Στη σόμπα πού? Πού στη σόμπα? Θα έρθει ένα Σάββατο βράδυ και θα δεις. Μόνο Σάββατο? Αυτό θα γίνει τηγανιτό. Έλα, έλα! Είσαι εκεί. Πάμε! Έλα, έλα! Έχω παίξει και αλλού και εγώ και εσείς. Πάμε! Εντάξει, ήπιαμε 3 ποτήρια νερό. Πάλι καλά. Το δοστιβράκι εδώ, κανένα, τίποτα. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε τη θάλασσα και το μπάνιο σας απομονωμένοι. Παραλία Λιχνιστής. Το όνομα οφείλεται στο γεγονός ότι εδώ παλαιότερα λίχνιζαν, δηλαδή πετούσαν στον αέρα. Συγγνώμη, θα σκαλέ. Μην κεράζεις, ρε. Μην κεράζεις, ρε.